Οι ακραίες θερμοκρασίες, οι πυρκαγιές, η ξηρασία και οι πλημμύρες επιδεινώνονται εξαιτίας της κλιματικής κρίσης. Στην πραγματικότητα, τα τελευταία 8 χρόνια εκτιμάται πως είναι τα πιο ζεστά που έχουν καταγραφεί. Τα στοιχεία προέρχονται από μια νέα έκθεση του ΟΗΕ που δείχνει ότι ο κόσμος βρίσκεται πλέον βαθιά στην κλιματική κρίση. Καθώς η διάσκεψη για το κλίμα COP27 ξεκίνησε τις εργασίες της στην Αίγυπτο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες ζήτησε αξιόπιστες δράσεις για το κλίμα. Καθώς ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός είδε τόσο ξεκάθαρα ότι η αλλαγή συμβαίνει με καταστροφική ταχύτητα, διαλύονται ζωές και τα μέσα διαβίωσης σε κάθε ήπειρο. Πρέπει να απαντήσουμε στο σήμα κινδύνου του πλανήτη με δράσεις, φιλόδοξες και αξιόπιστες κλιματικές ενέργειες. Η COP27 πρέπει να γίνει ο τόπος για τις αποφάσεις και η ώρα είναι τώρα. Περισσότεροι από 120 αρχηγοί κρατών και ηγέτες κυβερνήσεων συμμετέχουν στην COP27. Μεταξύ αυτών, ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης, που θα παρουσιάσει την Κυπριακή Πρωτοβουλία για Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης, αλλά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο μεταξύ, οι αναπτυσσόμενες χώρες του πλανήτη, που βιώνουν πιο έντονα τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, διεκδικούν την τήρηση προηγούμενων δεσμεύσεων για χρηματοδότησή τους.